Την απόσυρση του εμβολίου της για τον κορονοϊό προχώρησε η AstraZeneca, επικαλούμενη πλεώνασμα διαθέσιμων ενημερωμένων εμβολίων. Στον Αντένα μιλάει η πρόεδρος της Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και δηλώνει πως δεν τίθεται θέμα ανησυχίας για όσους έχουν κάνει το συγκεκριμένο εμβόλιο. 3 χρόνια σχεδόν μετά την πανδημία, η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι αποσύρει παγκοσμίως το εμβόλιο κατά της COVID-19 λόγω του πλεονάσματος διαθέσιμων ενημερωμένων εμβολίων που στοχεύουν σε νέες παραλλαγές του ιού. Την ίδια στιγμή, η φαρμακευτική εταιρεία είχε δεχτεί ομαδική αγωγή στη Βρετανία για περίπου 50 θανάτους, μέτημα αποζημίωσης που αγγίζει τις 100 εκατομμύρια λίρες. Ένας από τους καταγγέλλοντες ισχυρίστηκε ότι το εμβόλιο του προκάλεσε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη αφού εμφάνισε θρόμβο στο αίμα, εμποδίζοντας τον να εργαστεί. Η AstraZeneca παραδέχθηκε σε ένα από τα δικαστικά έγγραφα ότι το εμβόλιο της μπορούσε να προκαλέσει μια σπάνια παρενέργεια που σχετίζεται με την πήξη του αίματος. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση με σύνδρομο θρομβού κυταροπενίας. Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις, μόνο κατά το πρώτο έτος χρήσης του εμβολίου σώθηκαν πάνω από 6,5 εκατομμύρια ζωές και παρασχέθηκαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια δόσεις παγκοσμίως. Το εμβόλιο, όταν βγήκε, στις κλινικές μελέτες που είχαν γίνει, είχε δείξει απόλυτη ασφάλεια. Όταν εφαρμόστηκε ευρέως σε εκατομμύρια ανθρώπων, φάνηκε μια εξαιρετικά σπάνια επιπλοκή, που είναι η θρόμβωση σε ασυνήθη μέρη του οργανισμού. Αυτό συμβαίνει με όλα τα φάρμακα και τα εμβόλια όταν εφαρμόζονται σε πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Το σπάνιο σύνδρομο εμφανίστηκε σε 2-3 άτομα ανά 100.000 που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο Μπαξίβρια, με την εταιρεία να αλλάζει το όνομα του εμβολίου το 2021. Η ανάκληση έγινε στις αρχές Μαρτίου και την επικύρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 27 Μαρτίου του 2024. Αλλά και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων επιβεβαίωσε ότι το εμβόλιο δεν έχει πλέον αδεία χρήσης και από χθες δεν βρίσκεται πια σε κυκλοφορία. Αυτή η σπάνια επιπλοκή εμφανιζόταν στον πρώτο μήνα μετά τον εμβολιασμό. Όσοι λοιπόν έχουν κάνει το εμβόλιο της Άστρα, να νιώθουν ήσυχοι, δεν έχουν κανένα κίνδυνο τώρα να πάθουν την παραμικρή επιπλοκή. Στον Αντένα μιλάει πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και εξηγεί ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για όσους έχουν εμβολιαστεί με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει. Να μην ανησυχούν καθόλου, είναι ανήκει, θα έλεγα, πλέον στην ιστορία. Το εμβόλιο αυτό περαιτέρω δεν επικαιροποιήθηκε. Έμεινε δηλαδή το εμβόλιο το αρχικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε. Άρα ο ρόλος του, θα λέγαμε, για την εφαρμογή του πλέον έχει λήξει από μακρόχρονικο διάστημα, δεδομένου ότι ακολούθησαν πολλές μεταλλάξεις για τις οποίες δημιουργήθηκαν και εφαρμόστηκαν άλλα είδη εμβολίου. Κάποιες χώρες όπως η Αυστραλία είχαν σταματήσει την προμήθεια του εμβολίου από τα μέσα του προηγούμενου χρόνου. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη. Κύριε Μαγιορκίνη, καλησπέρα σας. Να πιστέψουμε ότι η εταιρεία αποσύρει το εμβόλιο μόνο για εμπορικούς λόγους, επειδή δεν είναι επικαιροποιημένο, όπως η ίδια λέει, ή μήπως έπαιξε ρόλο και αυτή η παρενέργεια για την οποία μόλις ακούσαμε στο ρεπορτάζ με τις θρομβώσεις, την οποία μάλιστα έχει παραδεχθεί ο φαρμακευτικός κολοσσός. Είναι μια παρενέργεια που την έχουμε συζητήσει εδώ και 3 χρόνια. Να θυμίσω ωστόσο ότι το εμβόλιο αυτό είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης, το οποίο έκανε τη διανομή η AstraZeneca και από την αρχή είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχε προφίλ, να το πω έτσι, κέρδους. Το εμβόλιο δόθηκε στο κόστος για την εταιρεία και ο σκοπός του ήταν, επειδή το εμβόλιο αυτό δεν χρειάζεται κατάψυξη στους μείον 80, να μπορεί να πάει σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ήταν πιο εύκολο να δοθεί, να διανεμηθεί σε δύσκολες περιοχές σε σχέση με τα εμβόλια τα mRNA, τα οποία θέλουν κατάψυξη στους μείον 80. Γιατί αποσύρεται τώρα? Αποσύρεται λοιπόν γιατί πλέον ο μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Αυτό το εμβόλιο δεν έχει επικαιροποιηθεί, δεν υπήρχε πρόγραμμα για να επικαιροποιηθεί. Ήταν δηλαδή για το πρώτο κύμα της πανδημίας και πλέον αποσύρεται γιατί δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτό το εμβόλιο, αν δοθεί αυτή τη στιγμή, δεν έχει καμία αποτελεσματικότητα γιατί κυκλοφορούν τα στελέχη της Όμικρον, τα οποία διαφεύγουν πλήρως από αυτό το εμβόλιο. Πάντως, αυτό είναι ένα εμβόλιο το οποίο δόθηκε και στην Ελλάδα. Μάλιστα, υπήρχε τότε η σύσταση προς τους νεότερους να το κάνουν. Αναρωτιέμαι, κοιτάζοντας προς τα πίσω, αν αυτή ήταν μια σωστή απόφαση ή όχι. Με βάση όσα συνέβησαν στη συνέχεια.
Κοιτάξτε, το εμβόλιο αυτό περιορίστηκε στις μεγάλες ηλικίες, σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Εμβολιασμών. Τώρα, η συγκεκριμένη παρενέργεια, για να έχουμε έτσι μια εικόνα... Στην Ελλάδα είχαμε εκδήλωση αυτής της παρενέργειας. Είχαμε περιστατικά. Όσον θυμάμαι, έχουν αναφερθεί κάποια περιστατικά θρομβώσεων με θρομβοπενία. Έχουν αναφερθεί κάποια περιστατικά. Δεν είναι πάνω από τα δάχτυλα ενός χεριού, αλλά είναι περίπου σε αυτό το νούμερο, από όσο θυμάμαι. Να εξηγήσω όμως πόσο σπάνια είναι αυτή η παρενέργεια. Είναι 10 φορές πιο πιθανό να πεθάνουμε σε ατύχημα πηγαίνοντας στη δουλειά μας, παρά να πάθουμε αυτή την παρενέργεια αν έχουμε κάνει το εμβόλιο. Ναι, αυτό τώρα δεν λέει πολλά, γιατί το εμβόλιο το κάνουμε για να σωθούμε από κάτι. Ας μην συγκρίνουμε με τον κίνδυνο ατυχήματος, να συγκρίνουμε με τα άλλα εμβόλια. Και... Ναι, και μετά όλα τα εμβόλια έχουν ένα κίνδυνο για μία παρενέργεια, σοβαρή παρενέργεια, η οποία είναι σε αυτή την τάξη. Όταν μιλάμε για μία πιθανότητα στις 100.000, είναι εξαιρετικά σπάνια παρενέργεια. Τώρα σήμερα, κύριε καθηγητά, υπάρχει ακόμα κάποιος... και ένα... Ναι, ναι. Τα φάρμακα που παίρνουμε σε καθημερινή βάση έχουν πολλαπλάσιες πιθανότητες από αυτό να πάθουμε κάτι βαρύ. Ακόμα και ένα χάπι που παίρνουμε για τον πονοκέφαλο έχει περισσότερες πιθανότητες να πάθουμε κάτι, και εννοείται το παίρνουμε για τον πονοκέφαλο. Σήμερα υπάρχει ο φόβος για κάποιους που εμβολιάστηκαν είτε παλιότερα είτε πρόσφατα από το συγκεκριμένο εμβόλιο? Όχι, ο κίνδυνος παρουσιάζεται τις πρώτες 30 μέρες και μόνο αυτές τις 30 μέρες. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος μετά τη δεύτερη δόση. Ήταν λοιπόν εντός των 30 πρώτων ημερών. Κανένας απολύτως κίνδυνος, όποιος έχει κάνει και δεν έχει πάθει την παρενέργεια εντός των πρώτων 30 ημερών, δεν έχει κανέναν απολύτως κίνδυνο. Μάλιστα. Να πάθει αυτή την παρενέργεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Μαγιορκίνη.